Λοιπόν, καλησπέρα σας. Να είστε όλοι καλά. Μαζευτείτε σιγά σιγά γιατί έχουμε podcast για τα play-off της Development 2. Τα παιχνίδια πάρα πολλά, τα πραγματικά παιχνίδια τώρα ξεκινάνε. Φαντάζομαι τα περιμένετε όλοι με μεγάλη ανυπομονησία. Και οι πρωταγωνιστές αλλά και οι υποστηρικτές των ομάδων. Στην παρέα μας έχουμε έναν παλιό της διοργάνωσης, έναν άνθρωπο ο οποίος ενίοτε βλέπει το καλάθι σαν... τι να πω τώρα, να το πω σαν βαρέλι λένε, εγώ θα πω ότι το βλέπει και σαν ωκεανό και πετάει πετραδάκια. Είναι ο κύριος Άκης Αντωνόπουλος από τον Αλκοολικό Αστέρα. Λάτε το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Πώς είστε? Μια χαρά. Και απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο τον οποίο τον αδίκησα στην αρχή της χρονιάς, αλλά πρέπει να το εξηγήσω μια που ήρθε διαμαντή μου, ότι δεν είχε γίνει κάτι επί τούτου. Έχω χαμήνει με τα βουνά που με ερχόντουσαν στο Σάμερ, στην Πασκετάκια Αρένα, και έλα πάνω στο χωριό να ψήσουμε και να κάνουμε να πιούμε μπύρες και να φάμε, και είμαστε εδώ για το να περάσουμε όμορφα. Και ξαφνικά μου ξεκίνησαν το πρωτάθλημα και μου είχαν κατεβάσει μια μαδάρα η οποία ήταν ανταγωνιστικότατη, και μου τέθηκε η ερώτηση πώς βλέπεις το παιχνίδι με τους Fakers. Και είπα εγώ πήγα με το... με τον παλιό, ρε παιδί μου, πώς θα το πω. Και τελικά οι κύριοι εδώ μας με διέψευσαν. Έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετική χρονιά. Μιλάμε φυσικά για τα βουνά και για τον ένα και μοναδικό και τραγουδοποιό. Έχω ακούσει εγώ που τον Μπασκετάκη το λέει καλύτερα και από τον άνθρωπο ο οποίος μας το έφτιαξε, διαμαντή μου, τον κύριο Παναγιώτη Χόντο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση εδώ στην ωραία παρέα στον Μπασκετάκη. Η αλήθεια είναι ότι ναι, εντάξει, δεν σε αδικό 100%. Γιατί η εικόνα μας πέρυσι στα μισά της χρονιάς που μπήκαμε στο τουρνουά και λίγο στο Summer League, είχες δίκιο, ρε παιδί μου, για να πιστεύεις σε αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, φέτος βελτιωθήκαμε πάρα πολύ. Μαζευτήκαμε λίγο καλύτερα σαν ομάδα. Είπαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ο καθένας ό,τι μπορεί σε ατομικό κομμάτι και να γίνουμε πολύ περισσότερο ομαδικοί. Εντάξει. Παίζαμε γύρω από τον καλύτερο μας παίχτη, αλλά προσπαθούσαμε όλοι και έχουμε φτάσει σε μια τρομερή πορεία και καταλήξαμε, που δεν το περιμέναμε, να τελειώσουμε πρώτοι στον όμιλο φέτος στην T2. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι πριν σας φέρω εδώ πέρα, δεν υπήρχε κάτι σε συνεννόηση. Δηλαδή, πρώτα απευθύνθηκα στον Παναγιώτη, μετά στον Άκη. Τυχαία έχετε βρεθεί εδώ. Τι σας συνδέει σας τους δύο, Παναγιώτη μου? Έχουμε πολύ ωραίο. Πολύ ναι. Ωραίο. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία που μας συνδέει. Ναι. Ήταν η πρώτη μας νίκη στην ιστορία μας σαν ομάδα, τα βουνά, απέναντι στον Αλκοολικό, και νομίζω ότι πρέπει να ήταν και πρωταπριλιά. Σαν ψέμα, εκεί μου. Ναι. Και επίσης... Όλοι με εμάς. Πώς τα καταφέρνετε πάντα, ρε παιδί μου, να είστε το... Πώς τα καταφέρνουμε, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Το πιο εύκολο πράγμα είναι. Όπως ήταν η περσινή χρονιά, που ήμασταν για play-off και τελικά... Είμαστε στην T2 φέτος και τα λέμε εδώ πέρα. Όλα είναι εύκολα. Όσο εύκολα είναι, άλλο τόσο εύκολα είναι και το δύσκολο να γίνει. Γίνεται πάντα. Ναι, αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εύκολο να χάσεις. Δηλαδή, αν επιλέξεις κάτι, καλύτερα να κάνεις να χάσεις, γιατί είναι πολύ εύκολο. Αλλά ναι, και θυμάμαι κιόλας ότι πριν παίξουμε, εμείς εντάξει, ψάχναμε την νίκη μας προφανώς για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στην οτροπία μας και στον τρόπο που παίζουμε. Γιατί εντάξει, η πρώτη σου νίκη μετά. Αρχίζει και σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά και την ομάδα και το πώς θα προχωρήσεις. Και βλέπαμε ότι ο Αλκοολικός ήταν και δεν ήταν για την T1 εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο, να μείνει ή να πέσει. Και ήταν ακόμα καλύτερη νίκη, γιατί εντάξει. Αν και το θυμάσαι το παιχνίδι. Ήταν μία από τις 10 συνεχόμενες ήττες που κάναμε πέρυσι. Απλά εμείς το είδαμε διαφορετικά, ναι, γιατί εντάξει, εμείς δεν είχαμε ξανακερδίσει. Ναι, ναι. Εμάς ήταν μία από τις πολλές συνεχόμενες ήττες στον δεύτερο γύρο, που είχαν σαν αποτέλεσμα να υποβιβαστούμε και φέτος να είμαστε πάλι πιθανώς αντίπαλοι με τα παιδιά στον ημιτελικό, νομίζω. Νομίζω ότι στον ημιτελικό, αν περάσουμε και αν περάσουν και τα παιδιά και έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, θα είμαστε πάλι αντίπαλοι. Ναι, αν συνεχίσει η διασταύρωση δεύτερος-τρίτος όμιλος, σίγουρα αν και οι δύο περάσουμε, κάπου θα τα ξαναπούμε. Ωραία. Θέλετε να ξεκινήσουμε? Εγώ είμαι πανέτοιμος. Είμαστε διαβασμένοι. Πες, γεννηθήκατε διαβασμένοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Πέρες, ρε φίλε, τα ξέρουμε καλύτερα από σένα. Το μπάσκετ τρέχει μέσα μας. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το παιχνίδι των Friends με τους Roots. Εδώ έχουμε μια ομάδα η οποία φέτος
έδειξε τελείως διαφορετικό πρόσωπο και είναι η ομάδα του Coach Bondicky. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία ανέκαθεν είχαν τα παιδιά ως πρωταρχικό στόχο και ακόμα το έχουν να περάσουν καλά, αλλά φέτος γίνανε και ανταγωνιστικοί και τους βρίσκουμε για πρώτη φορά στην ιστορία τους, νομίζω, στα playoffs. Τι λέτε, να ξεκινήσουμε με το νέο? Ναι, με το νέο να ξεκινήσουμε. Ναι. Εμείς παίξαμε το καλοκαίρι Summer League με τους Friends, βέβαια δεν είναι η ίδια ομάδα. Είχαν και κάποια παιδιά Berkshire, νομίζω τους λέγανε, κάπως έτσι. Έχει αλλάξει αυτό. Αυτό σου λέω ότι δεν είναι η ίδια ομάδα. Ήταν πέρσι το καλοκαίρι ήταν πολύ καλή ομάδα. Αυτά που έχω προσέξει από τους Friends είναι ότι δεν έχουν κάποιον ιδιαίτερο ηγέτη, πρώτο σκόρερ με μεγάλη διαφορά. Είναι τρομερή ομάδα στο rebound, οι Friends, που σημαίνει ότι αυτό είναι λίγο πονοκέφαλος για εμάς τους ψηλούς. Δεν έχουν παίξει με αντίπαλο το Σωτήρι. Γι' αυτό. Το Σωτήρι. Τον αγαπημένο σου. Α, τον Πίτσιλο. Ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί έχω δει στατιστικά, τον παρακολουθώ, είναι όντως δυνατός. Αλλά. Εντάξει, για να βγήκαν πρώτοι σημαίνει ότι έχουν και τρόπο που παίζουν. Ο προπονητής τους είναι τρομερός. Ήταν και παίκτης στην ομάδα, τώρα είναι μόνο προπονητής. Οπότε έχουν αρχή, μέσα και τέλος σαν ομάδα. Τι δίνουμε εδώ? Επειδή έχω δει και τους Roots, πιστεύω ότι ο Bondicky δεν χάνει. Τουλάχιστον την πρώτη διάδα των play-off. Μάλιστα. Εσύ, Ακή. Εγώ να πω ότι τους Roots τους βλέπω όπως βλέπαμε στην αρχή, τα πρώτα χρόνια στο μπασκετάκι, τους Orlando Tragic. Παίζανε πιο πολύ για να το ευχαριστηθούν. Δεν τους ένοιαζε αν θα κερδίσουν, αν θα χάσουν, δεν είχαν διαθέματα. Κάπως έτσι ήταν αρχικά νομίζω και τα παιδιά. Όπως είπαμε ότι στην πρώτη τους νίκη πανηγυρίστηκε έξαλα. Τώρα για τους Friends ισχύει και εμείς είχαμε παίξει το καλοκαίρι μαζί τους. Αλλά προφανώς είναι τελώς διαφορετική ομάδα. Το ότι έχουν κάνει δύο ήττες σε 24-25 παιχνίδια νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Πρώτοι στον Όμιλο, παίζουν απέναντι στον 8ο. Νομίζω ότι θεωρητικά δεν θα έχουν πρόβλημα. Θεωρητικά πάντα, γιατί μπάσκετ παίζουμε, όταν δεν ξέρεις τι γίνεται. Ωραία, να πούμε λίγο γιατί αυτά τα παλιόπαιδα το Roots πρέπει να τους το θυμίζουμε. Ότι το παιχνίδι, παιδιά, είναι 8:30 Σάββατο. Μην έρθετε άλλη μέρα, έχετε βγει την Παρασκευή και ξεχαστούμε. Έχουμε παιχνίδι. Έχουν τέτοια ώρα προβλήματα, Ωραία. Το βασικό πρόβλημα της ομάδας αυτό. Αυτό είναι, Παναγιώτη μου. Το βασικό πρόβλημα. Λοιπόν. Το επόμενο ζευγάρι, Παναγιώτη και Ακή, θα το πάμε λίγο πιο αργά και αισθησιακά. Είναι το ΠΑΣΟΚ Κλαχώμα με τα Παντζεράκια. Εδώ τι γίνεται? Λοιπόν, εντάξει, την ΠΑΣΟΚ Κλαχώμα την έχω στον Όμιλο, οπότε ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Τι ομάδα είναι? Ήταν η πρώτη μας ήττα, ξεκινήσαμε 11-0. Ήταν η πρώτη μας ήττα ΠΑΣΟΚ Κλαχώμα, τελευταία αγωνιστική. Είναι πολύ καλή ομάδα στο άμα σε πετύχει σε κακή ημέρα στο σουτ, θα σε αναγκάσει να κλειστείς μέσα στη ρακέτα και θα σε καταπιεί. Δηλαδή έχει κορμιά να το κάνει αυτό. Αν απ' την άλλη εντάξει είναι η μέρα σου στο σουτ, εντάξει εκεί θα αντιμετωπίσουν λίγο πρόβλημα, αλλά ξέρουν σίγουρα να παίζουν πολύ καλά άμυνα μέσα στο ζωγραφιστό. Κανονικά πρέπει να αφήσει στοιχεία τα Παντζεράκια να σου στείλουν γιατί κάνει ανάλυση. Κανονική τώρα. Του βοηθάω. Στο δίνει στο πιάτο τώρα. Κανονικά. Βέβαια για τα Παντζεράκια έχω δει επίσης ότι είναι πολύ καλή ομάδα στα κλεψίματα. Πρέπει να νομίζω πρώτη, δεύτερη, κάτι τέτοιο. Και είναι πολύ καλή. Είναι και σίγουρα. Γιατί τα κοιτάω τα rebound, πάντα μου αρέσουν από ό,τι κατάλαβες. Είναι πρώτη ομάδα στα επιθετικά rebound. Προς τα πού πάμε? Παίξαμε τώρα προτελευταίο αγώνα, επειδή κάναμε μια αλλαγή με τον τελευταίο αγώνα. Παίξαμε με την ΠΑΣΟΚ Κλαχώμα. Έλειπε ο Κεφαλόπουλος αυτό το πεντάρι τους. Εν τέλει, εντάξει, η διαφορά ξέφυγε κάποια στιγμή. Πήγε δηλαδή πάνω από τους 20 πόντους και κερδίσαμε εν τέλει. Δεν έχω δει τα Παντζεράκια να παίζουν, αλλά πιστεύω ότι θα είναι σώμα με σώμα καλή μονομαχία. Είναι δύσκολο, δεν ξέρω. Πιστεύω μπορεί ΠΑΣΟΚ Κλαχώμα. Μάλιστα. Πιστεύω. Δεν ξέρω. Απλά πάω, τίνω λίγο προς τα εκεί. Ωραία. 55-45. Πιο λίγο. 51-49. Άντε, εντάξει. Ωραία. Καλό. Άγιο, ο λόγος όλος δικός σου. Ο λόγος όλος δικός μου. Εμείς πάλι είχαμε τα Παντζεράκια στον Όμιλο. Μπράβο, ωραίο αυτό. Είδες. Ναι. Δύσκολες νίκες κάναμε και στα δύο τα παιχνίδια. Μας κρατήσαν αρκετά χαμηλά και στα δύο παιχνίδια επίσης. Δηλαδή, βάλαμε 45-47 στο ένα παιχνίδι και 54 στο άλλο. Χαμηλά με βάση το πώς κύλησε όλη η χρονιά η δική μας. Είναι καλή ομάδα. Τώρα
για Πασοκλαχώμα θα σε γελάσω. Ξέρει ο Παναγιώτης. Ναι. Τώρα προβλέψεις. Προβλέψεις θα πάω με τα πανζεράκια, έτσι για να έχουμε και λίγο την ίντριγκα, που είναι από τον όμιλό μας. Αυτό. Γιατί στον όμιλο του Άκη Παναγιώτη ήταν και καλές ομάδες. Κοίτα να δεις. Έχει ακουστεί. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ το είπα. Συγγνώμη, τώρα... πες και θα σου πω όντως την αλήθεια. Ναι. Να ξέρεις. Νομίζω ότι ήταν δύσκολος ο όμιλος μας. Δεν ξέρω όλες τις ομάδες από όλους τους υπόλοιπους ομίλους, αλλά θεωρώ πως ο όμιλος ο δικός μας ήταν αρκετά δύσκολος. Δηλαδή, μείναν έξω ομάδες, ας πούμε, οι trailers. Τα παιδιά που ακόμα τρέχουν. Ακόμα τρέχουν τα παιδιά, δεν σταματάνε να τρέχουν ποτέ. Μείναν έξω. Ναι, νομίζω ότι είχαμε δύσκολο όμιλο. Τώρα τα πανζεράκια, όπως είπα, μας δυσκόλεψαν. Θα δώσω, χωρίς να γνωρίζω ξανά τον αντίπαλο, θα δώσω ένα μικρό αβαντάζ στα πανζεράκια. Τρίτο ζευγάρι, Trailblazers, καμπεόν, εθνικό στάρ. Κοίτα να δεις. Καμπεόν δυστυχώς δεν έτυχε να δω καθόλου. Τους ξέρω πολύ καλά. Αλλά όσον αφορά για τους Trailblazers, το μόνο που ξέρω που είχα δει κάποια... Όταν μαζευόμασταν, ξέρω εγώ, με τα βουνά και κάναμε τα μυστικά μας έτσι meeting. Ναι, τι είχε υποθεί. Για το πώς θα μαγειρέψουμε τα παιχνίδια. Είχαμε δει λίγο τους Trailblazers, είχαμε δει ότι είναι μια ομάδα που παίζει πολύ... Παίζει καλύτερα μέσα από τα 6.75 από ό,τι να σουτάρει. Και είχαμε δει ότι είναι μια καλή, πολύ καλή ομάδα. Τώρα δυστυχώς για εθνικό στάρ δεν έχω καμία άποψη. Οπότε θα πω με αυτό που έχω δει ότι... Α, μην παίζουνε. Ναι. Ναι. Για εμένα μ' άρεσε. Δηλαδή, ό,τι είδα από την ομάδα, από τους Trailblazers, μ' άρεσε πολύ. Έχουν κορμιά ψηλά. Ναι. Είναι μια ομάδα δηλαδή που στην inside άμυνα, έτσι μέσα στο ζωγραφιστό και μέσα από τα 6.75 γενικά, θα σε δυσκολέψει πολύ. Είδα δηλαδή και ψηλά κορμιά και να αλλοιώνουν προσπάθειες, είναι καλή στο rebound. Το πάνε προς τα εκεί το παιχνίδι, δηλαδή παραδοσιακά έτσι παλιωμοδίτικα στο μέσα. Πιστεύεις εύκολα ή δύσκολα θα περάσουνε? Ναι, τώρα επειδή δεν ξέρω και την άλλη ομάδα, δεν θέλω να πω εύκολα, αλλά πιστεύω ναι ότι οι Trailblazers έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτό το ζευγάρι. Άκη. Αντώνη. Πες μας. Να σας πω. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω δει καμία από τις δύο ομάδες. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Έχω βρεθεί αντιμέτωπος με εθνικό στάρ πιο παλιά. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει παραμείνει ίδια η ομάδα. Η φιλοσοφία είναι πάνω κάτω ίδια. Είναι ίδια. Είναι ίδια. Οπότε εγώ τώρα για να συνεχίσω να δώσω λίγο ακόμα να ιντριγκάρω την κατάσταση, θα πω στο ζευγάρι αυτό εθνικό στάρ. Λόγω του ότι έχουμε βρεθεί παλιά αντίπαλοι, τώρα Trailblazers δεν γνωρίζω καθόλου, καθόλου όμως. Οπότε πάμε με εθνικό στάρ σε αυτό το ζευγάρι. Να πω κάτι για τον τωρινό εθνικό στάρ, ότι δεν παρατάνε κανένα παιχνίδι, όσο και να είναι το... Δηλαδή και 15 πόντους να χάνουν, θα το πάνε, έχουν γυρίσει από 15 πόντους. Αν είναι στη μέρα τους έχουν και τρίποντο και δεν ξέρω αν έρθει το παιδί που έχουν, λέγεται Αργεντίνης, παίζει ζωγραφιστό, τους ανεβάζει επίπεδο. Τα δίνω σαν στοιχεία για να είμαστε δίκαιοι να πούμε και για τον τωρινό εθνικό στάρ κάποια πράγματα. Ραμολιμέντα, μικρό κόσμος. Δύσκολο μάτς για το φίλο μου τον Περάκη. Επειδή με τον μικρό κόσμο τον είχαμε στον όμιλο, έχουμε παίξει δύο φορές, έχουμε κερδίσει. Πάντως νομίζω ότι και τα δύο μάτς ήταν πολύ ωριακά. Κυρίως επειδή ήταν και πολύ ενεργός ο Περάκης και έτρεχε. Είναι γενικά ένας πολύ καλός αθλητής βασικά. Αλλά όπως είδα το στήσιμο της ομάδας του μικρό κόσμου, θα έχουν μεγάλο θέμα στους ψηλούς, γιατί πρόσφατα είδα έναν αγώνα από τα Ραμολιμέντα και έχουν κορμιά. Είναι πολύ δυνατοί. Δηλαδή 3, 4 και 5 θέσεις είναι κορμιά. Οπότε θα έχουν λίγο μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Οπότε και ο φίλος μου Περάκης που του αρέσουν αυτά τα drive και τα fade away, τα σουτάκια από κοντά, θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ερώτηση, του μικρού κόσμου του αρέσει το physical game? Δηλαδή αν αντιμετωπίσει μια ομάδα που ρίχνει ξύλο, είναι σε αυτή τη φιλοσοφία ή θα πούνε ότι ρε παιδιά εντάξει μπασκετάκι να αφήσετε το πάμε λίγο πιο... Όχι, δεν θα τα παρατήσουν. Το παλεύουν επειδή ξέρουν και οι ίδιοι ότι έχουν λίγο αδυναμία στους ψηλούς. Είναι τόσο που το προσπαθούν παραπάνω, απλά κάποιες φορές και μόνο η θέληση
Δεν θα φτάσει να κόψει τον αντίπαλο. Το λέω γιατί οι άλλοι είναι τέτοια ομάδα. Είναι σκληρή ομάδα. Mm. Ναι, του είχα δει κι εγώ και είχα τύχει να δω και ντέρμπι κιόλα. Ραμολιμέντα προμποράπτορς και ήμουν live στην πρώτη ήττα του. Στου προμποράπτορς φέτο στο πρωτάθλημα. Είχε πάει και παράταση αυτό το μάτς. Είδα πραγματικά πάρα πολύ μπασκετικό ξύλο. Και από τι δύο ομάδε. Και επειδή είδα ακριβώ αυτό το μάτς, συνειδητοποίησα ότι. Επειδή ο μικρό κόσμο είναι νομίζω η μοναδική ομάδα που δεν έχει ένα κλασικό πεντάρι. Από το δικό μας όμιλο τουλάχιστον, ότι είναι το χειρότερο ζευγάρωμα για το μικρό κόσμο. Σε κάτι άλλο δηλαδή, θα τα πιστεύω μπορεί να κατάφερνε κάτι, αλλά αν τα ραμολιμέντα παίξουν έξυπνα και παίξουν μέσα, στο ζωγραφιστό θα κερδίσουν. Πιστεύω και μπορεί και με 2-0. Μάλιστα. Εδώ Άκη, ποιος έχει προβάδισμα? Στο παιχνίδι που αναφέρθηκε τον προμποράπτος με τα ραμολιμέντα, εκεί ήταν η στιγμή που το πιστέψαμε ότι ίσως γίνει κάποιο θαύμα. Και χάσουν 3-4 συνεχόμενα παιχνίδια οι προμποράπτορς. Να γυρίσει ψυχολογία. Και βγούμε εμείς πρώτοι. Άσχετο που ξαναχάσαμε από τους προμποράπτορς, κάναμε κι άλλη τα εμείς. Οκ, δεν πειράζει. Ναι, είναι πολύ δυνατή ομάδα τα ραμολιμέντα. Πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Στον πρώτο γύρο τους κερδίσαμε σχετικά εύκολα. Αλλά στον δεύτερο ήταν ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Δυσκολευτήκαμε αρκετά να κερδίσουμε. Τώρα για τον μικρό κόσμο, να πω την αλήθεια ότι είδα 2-3 τελευταία παιχνίδια, γιατί ήταν από τις υποψήφιες ομάδες που μπορούσαμε να παίξουμε. Άρα έχεις άποψη. Ναι, έχω άποψη τώρα, είδα, εντάξει τώρα να το αναδείς, 2 παιχνίδια, μπορεί να τύχει, έχουμε παίξει 20 παιχνίδια, 25 σε όλη τη χρονιά, μπορεί να τύχει τα 2-3 τελευταία παιχνίδια που είδα εγώ να ήταν κάπως διαφορετικά, όπως το ίδιο μπορεί να έχει πάθει κάποιος άλλος και με εμάς. Αν έχει δει τα 3-4. Να έχει δει τα κακά σας. Ναι, αυτά τα 3-4 τελευταία παιχνίδια να συνεχίσουν να βλέπουν από εμάς. Αυτά είναι αντιπροσωπευτικά. Επειδή ξέρω, έχω δει την ομάδα των ραμολιμέντων, θα τους δώσω ένα αβαντάζ στο ζευγάρωμα αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι έχουν κερδίσει τους προμποράπτορς. Ίσως και αυτό από μόνο του κάτι να λέει. Άρα δίνουμε ραμολιμέντα και οι δύο, έτσι. Εδώ. Νομίζω πως ναι. Κύριε Χοντό, ραμολιμέντα, Σας είπα. Ραμολιμέντα, ναι, λέω, να το ξαναδείτε. Δυστυχώς, ναι, ότι αν και μ' άρεσε σαν ψυχολογία, έτσι, σαν ομάδα ο μικρόκοσμος, γιατί ήταν χαλαρή πολύ, πιστεύω ότι, ναι, τα ραμολιμέντα, πιστεύω ότι σχετικά κάπως πιο εύκολα θα περάσουν. Πουρόντο Ράπτορς, τρίτο φύλλο. Ο Ντογκάτι, τον ξέρουμε τον Γιάννη Ντογκάτι. Ναι. Είναι ο πρόεδρος αυτής της ομάδας. Ο αρχηγός, η ψυχή, η καρδιά αυτής της ομάδας. Τρίτο φύλλο, δυστυχώς, παρόλο που είναι πολύ ωραίο το όνομα, ναι. Δεν έχει τύχει να δω. Δεν ξέρω πού πάει το μυαλό σου, αλλά είναι με ένα λάμδα. Ναι, γι' αυτό, αυτό το λέω. Είναι ωραίο όνομα, έχω δει Πουρόντο. Ναι. Καλή ομάδα. Πιστεύω ότι... Θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο περισσότερο με αυτόν τον όμιλο, αλλά δεν εν τέλει. Γιατί με το που μάθαμε ότι θα διασταυρωθούμε κιόλας με το δεύτερο όμιλο, τα άλλα τα αφήσαμε λίγο στην κατηγορία. Αλλά τελείως, επειδή έχω δει μόνο τους Πουρόντο να παίζουν, θα πω ότι θα πάει 1-1 η σειρά. Αλλά θα κερδίσουν στη διαφορά πόντων οι Πουρόντο. Δεν είναι εύκολη ομάδα πάντως το τρίτο φύλλο. Γι' αυτό είπα 1-1. Είναι δύσκολο κατάβλητη ομάδα. Mm. Στο επόμενο ζευγάρι, το μόνο που θα πω είναι ότι η μία ομάδα έχει έναν άνθρωπο ο οποίος, παιδιά, τα βάζει. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει από κοντά. Εγώ δεν τον έχω δει ακόμα από κοντά. Τα βλέπω τα βίντεο όμως, τι κάνει. Αναφέρομαι στο Φίβο Αντωνόπουλο, τον Αρσουπολάιονς. Παίζουν με τους Μπειράχας. Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση και ανοιχτή. Το λέω έτσι γενικά με την άποψη που έχω για αυτές τις δύο ομάδες. Αλλά αυτός ο τύπος τι έχει, ρε Παναγιώτη, εσύ τον έχεις δει από κοντά? Έχουμε παίξει 2 φορές. Στον πρώτο αγώνα τους κερδίσαμε για 7 πόντους, για 5, κάτι τέτοιο, 5 ή 7 πόντους. Στον δεύτερο αγώνα χάσαμε για 9, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω να δεις, ο Αντωνόπουλος αν τον αφήσει να αισθανθεί όμορφα μέσα στον αγώνα, θα σε τιμωρήσει. Και αυτό που με τρέλανε και που φώναζα στους συμπαίκτες μου, στα guard, κυρίως, είναι ότι πρέπει να καταλάβετε κιόλας εσείς οι μπειράνχας, που θα τον αντιμετωπίσετε, ότι δεν είναι παίκτης ψυχολογίας. Θα πάρει στην πρώτη περίοδο 10 τρίποντα, ας πούμε. Θα τα χάσει και τα 10. Θα μπει στη δεύτερη, θα σου βάλει 5.
Στην τρίτη που θα ξαναχάσει, στην τέταρτη ξανά. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή, δεν σκέφτεται τι έχει κάνει. Ξεκινάει. Θα πάω μετά σε αυτό. Θα πάω μετά ξεκινάει σε... μια επίθεση και είναι λες και είναι η πρώτη επίθεση του αγώνα. Είναι πολύ καλό σουτέρ. Είναι φυσικό σουτέρ, δηλαδή έχει πολύ καλό release. Είναι σουτάρει από ψηλά. Έχει γρήγορη τρίπλα, οπότε δεν μπορείς εύκολα να καταλάβεις το πότε θα σουτάρει ακριβώς. Σουτάρει και μετά από τρίπλα. Ναι, κυρίως αυτό. Δεν τον νοιάζει να σουτάρει και από τα 9 και από τα 10. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Και πόσο σταματάμε αυτόν τον παίχτη? Αυτό τον παίχτη. Στον πρώτο αγώνα μας έβαλε 30, 35. Δεν θυμάμαι με τι ποσοστά ευστοχίας, δεν έχει σημασία, μας έβαλε 35. Μας είπε ότι τον παίξαμε μια σχετικά καλή άμυνα. Τον αφήσαμε να μπει προς τα μέσα περισσότερο. Προσπαθήσαμε να το τρελάνουμε λίγο το μυαλό με κάποια φάου λίγο πιο σκληρά. Δηλαδή από τον αγκώνα και κάτω, όταν έμπαινε μέσα. Μασάει. Όχι. Όχι. Δεν σταματάει. Φαίνεται ότι το παιδί έχει παίξει. Φαίνεται ότι η ψυχολογία και η ηγέτη και ότι δεν μασάει με κάτι τέτοια. Απλά στον δεύτερο αγώνα κάναμε ακριβώς το ίδιο. Απλά τον βοήθησε και η ομάδα του να κερδίσουν. Δηλαδή μας έβαλε πάλι τους ίδιους πόντους. Μας έβαλε 30 πόντους ακριβώς στο δεύτερο. Απλά σκοράρανε και οι άλλοι 40 κάτι πόντους που δεν το συνηθίζουν. Δηλαδή έχω προσέξει όλη τη χρονιά τον Αλσουπο Lions. Είναι 60 με 70% οι πόντοι του Αντωνόπουλου και όλοι οι υπόλοιποι το υπόλοιπο 30. Έτυχε σε ένα μάτσο όμως με εμάς να κουβαλήσει και η υπόλοιπη ομάδα, οπότε και το πλάνο του Αντωνόπουλου ήταν πολύ πιο εύκολο. Εντάξει, συνοψίζοντας, η Μπιράνχα σαν παίξετε πολύ πολύ σοβαρή άμυνα τον Αντωνόπουλο, αλλά μιλάμε σοβαρή άμυνα 3 τέταρτα του γηπέδου, όχι λιγότερο. Αν καταφέρετε και τον κρατήσετε στους 25 πόντους, είστε καλά. Υπάρχει κάποια... Είστε κάποια αίρεση σε Αντωνόπουλη? Τι... Το έχει το επίθετο. Ναι, λέω, η Αντωνόπουλη, τι είστε κάποια... Τι ακριβώς γίνεται με το... Σας αρέσει το τρίποντο? Ναι. Είστε από... καλαματιανό το επίθετο. Όχι. Όχι. Εμένα όχι. Όχι, σένα όχι. Αλλά έχω έναν Αντωνόπουλο καλαματιανό, γι' αυτό είναι, το είναι πολύ, είναι πολύ. Ναι. Είναι πολύ κατά το αυλάκι. Όλο αυτό που ανέφερε κάτι μου θύμισε. Κάτι σου θύμισε. Κατεκτήν, έχεις καμία σχέση εσύ με το σίγουρα, φίλο? Όχι, καμία. Καμία πολύ. Είχαν βρεθεί σε ένα διαγωνισμό τριπόντων στον τελικό. Από όσα ανέφερε, σίγουρα δεν σου θύμισε κάτι το ότι εκτελεί μετά από τρίπλα. Δεν το έχω εδώ, δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Είμαστε πιο στατικοί. Είμαστε λίγο. Είμαστε πιο στατικοί, ναι. Αυτό. Τώρα στο ότι μπορεί να βαρέσει 5, να τα χάσει, να ξαναβαρέσει άλλα 5, άλλα 10, άλλα 5, αυτό το έχει το επίθετο μάλλον. Το έχει το επίθετο. Ναι, εντάξει, είναι τρομερός σούτερ. Τρομερός σκόρερ βασικά. Γιατί δεν είναι μόνο σούτερ. Γιατί, okay, έχει το τρίποντο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν απειλεί μόνο το τρίποντο. Απειλεί και από μέσα. Όπου από ό,τι καταλάβαμε δεν κόβεται και εύκολα κιόλας. Δεν πτωείται. Τώρα σχετικά με τα πανζεράκια. Μπιράχας. Με τους Μπιράνχα, συγγνώμη. Παρότι κάναμε δύο εύκολες σχετικά νίκες στον Όμιλο, νομίζω ότι μας δυσκόλεψαν αρκετά. Είναι δυνατή ομάδα, είναι δυνατή, παρότι μπορεί να μη σου γεμίζουν το μάτι λόγω όγκου, είναι δυνατή και στο ζωγραφιστό, είναι πολύ καλή στην άμυνα, οπότε θεωρώ ότι αν παίξουν έξυπνα, θα αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα ο Φίβος, ναι, και δεν θα είναι εύκολο. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι η περίπτωση όπου θα κουβαλήσει η υπόλοιπη ομάδα. Εκεί αυτό δεν το γνωρίζουμε. Τώρα προγνωστικά σε αυτό το ζευγάρι, λόγω Αντωνόπουλου και μόνο, θα δώσω το προβάδισμα στους Αλσούπο Lions. Όχι λόγω ότι λέγεται Αντωνόπουλη και ιδίω, ότι είναι παιχταράς φαντάζομαι. Το ότι είναι παιχταράς και ότι θεωρώ ότι κάποια στιγμή και να μην τραβήξει, θα τραβήξει η υπόλοιπη ομάδα. Ίσως το ζευγάρωμα και στα δύο παιχνίδια αυτά, ίσως είναι και η ώρα να μιλήσει και η υπόλοιπη ομάδα. Αν και θεωρώ δύσκολο να μην τραβήξει. Ωραία. Ο Φίβος. Κάζα Ντούμς Σκρούτζ. Τα έτερα βουνά.
Έχω άποψη εγώ για Κάζα. Ήταν ο όμιλος τον οποίο παρακολουθούσα, ήταν πάνω σε μένα στην Ανθούσα. Έχω πολύ καλή άποψη για τα παιδιά. Σ' αφήνω να πεις τα δικά σου. Έχει τύχει μετά από εμάς. Δεν θυμάμαι σε ποιο γήπεδο. Τώρα έχουμε δει λίγο τα έτερα βουνά, γιατί έχουν και αυτό το βουνό, έτσι. Ναι, ισχύει. Συστολή. Έχω δει ότι είναι. Μου άρεσε γιατί παίζανε πάρα πολύ ομαδικά. Ήταν και καλή στην άμυνα και μου άρεσε γενικά ότι έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Ότι παίζανε με. Όντως το διασκεδάζαν πολύ και. Δεν είναι καθόλου ομάδα έτσι ατομιστών. Από ό,τι είχαμε δει σε έναν αγώνα τώρα, εντάξει. Δηλαδή μου άρεσε το προφίλ έτσι των Casa Dooms. Τώρα για Scrooge. Δεν έχω δει ιδιαίτερα πράγματα. Ναι, Παναγιώτη μου. Αλλά. Ναι, το περίμενα το άλλο. Αλλά. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ το Scrooge. Ναι. Οπότε, επειδή εσύ έχεις παρακολουθήσει αυτόν τον όμιλο, θα πω ότι δίνω φαβορί την αντίθετη ομάδα από αυτή που θα πεις εσύ. Εγώ θα πω κάτι άλλο. ότι μου έχουν στείλει μήνυμα από τους Κάζα, ότι όποτε είσαι εσύ, χάνουμε, δεν σε θέλουμε. Σου έχουν πει τέτοιο πράγμα. Σαν να υπάρχει μήνυμα, δεν μπορώ να σου το δείξω. Απλά θα πω εγώ ότι το Σάββατο στις 5.30 ώρα στο 7, είσαι. Είμαι εγώ. Απλά το αναφέρω. Ναι, καλά play-off, Casa Dooms. Είναι δύο παιχνίδια όμως. Στο δεύτερο δεν θα είναι σίγουρα. Θα το κανονίσει ναι, είναι. Ναι, στο άλλο δεν δάμε. Δεν δάμε σίγουρα εγώ. Ναι, δεν δάμε. Εντάξει, εγώ. Γίνονται και αλλαγές όμως, Αντώνη μου. Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη. Ναι. Νομίζω λίγο δύσκολο τώρα. Άκη, λέγε. Να πω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω καμία από τις δύο ομάδες. Τώρα, ό,τι και να πω θα είναι, ξέρω εγώ τι άκουσα. Τι να πω, 50-50, να το πάω βάσει ονόματος, να πω έτσι. Μια αίσθηση θα πω Scrooge. Απλά και μόνο γιατί. Από το όνομα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ωραία. Εγώ να πω ότι η Κάζα είναι μια ομάδα η οποία μας εμφανίστηκε φέτος στην διοργάνωση. Οι Scrooge έχουν εμπειρία από playoffs γιατί πέρσι στο πρωτάθλημα της Development 2, αν θυμάμαι καλά, πρώτη φάση πρέπει να αποκλείστηκαν από τους Golden Boys. Αν δεν κάνω λάθος, στην Development 2, μου κουνάνε και το κεφάλι, ναι. Που σπανίως θυμάμαι εγώ, Παναγιώτη, για κάποιο λόγο. Το μνημονικό μου δούλεψε στους Σκρούτς. Σου έχει μείνει για Σκρούτς, ναι. Οπότε δεν τους υποτιμώ, γιατί αυτή η Κάζα είναι ικανή πραγματικά για το καλύτερο τις πιο πολλές φορές, αλλά είναι ικανή και για το χειρότερο, οπότε είναι μια σειρά την οποία περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία να δω σε ποιανού τα χέρια θα καταλήξει η πρόκριση. Λοιπόν, και την πρώτη οκτάδα των αγώνων, γιατί έχουμε και άλλα 8 ζευγάρια, την κλείνουμε με το ζευγάρι Provo Raptors Capital Controls. Εγώ θα πω για τους Capital, που τους είχα στον όμιλο, ότι γενικά είναι κάπως απρόβλεπτη ομάδα, αλλά και πάλι θα πάω με το ίδιο σκεπτικό, επειδή είδα τους Provo Raptors σε έναν αγώνα και μάλιστα πολύ καλό αγώνα, ότι τα κορμιά που έχουν δυστυχώς η Capital δεν τα έχει. Έχει έναν καλό ψηλό με ωραίες κινήσεις η Capital και έχει και έναν ψηλό ο οποίος σουτάρει. Έχει καλό σουτ από μέση απόσταση. Αλλά δεν νομίζω να φτάσει. Οπότε σίγουρα αν επιμείνουν εκεί οι Provo Raptors θα πάρουν σχετικά εύκολα την πρόκριση. Από αυτά που έχω δει, έτσι πιστεύω. Ομάδα με όλη τη σημασία της λέξεως. Δουλεμένη πολλά χρόνια μαζί. Πάρα πολλά χρόνια μαζί. Από ό,τι μας είπαν σε κάτι κουβέντες που κάναμε εκεί στα μεταξύ μας παιχνίδια, είναι από μικρά παιδιά, από ακαδημίες, ομάδες κανονικές, ανεξάρτητα. Διαθέτουν έναν από τους καλύτερους, αν όχι τον καλύτερο παίχτη της κατηγορίας, τον Αβούρη. Παίζουν πάντα με μυαλό, πάντα στοχευμένα. Ξέρουν τι θα κάνουν, πότε θα το κάνουν. Και νομίζω ότι εκτός του ότι τους θεωρώ ακλόνητο το φαβορί στο ζευγάρι, νομίζω πως θα πάνε και αρκετά μακριά στην κατηγορία. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορούν να φτάσουν στον τελικό. Δεν θα πω να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, γιατί μπορούμε να τους συναντήσουμε μόνο στον τελικό. Οπότε ας φτάσουν μέχρι τον τελικό και βλέπουμε. Frigo Drivers Porto Raptors. Εγώ τους Porto Raptors ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά, αλλά τη χάνει να ξέρω και τους Frigo, μπορεί όχι τους φετινούς, αλλά γενικότερα την ομάδα, επειδή έχω παρατηρήσει ότι είναι η ίδια ομάδα ουσιαστικά, τις γνωρίζω και τις δύο ομάδες πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτό που ξέρω σίγουρα για Frigo είναι ότι έχουν έναν τρομερό παίχτη και πολύ καλό σκόρερ,
τον Μιχαλακάκο. Ισχύει. Τον οποίο τον έχω δει. Εντάξει, πραγματικά μου άρεσε πολύ. Είναι ψηλό παιδί, βάζει την μπάλα στο ναι, παλάτι. Ναι, είναι και σοβαρός, δηλαδή δεν παίρνει ό,τι να είναι προσπάθειες. Και αυτό που έχω δει από Freak Driver είναι ότι όταν αισθάνεται αυτός καλά, αισθάνονται και οι γύρω του. Οπότε παίζουν σίγουρα καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά για πρώτο Raptors, δεν έχω κάποια άποψη. Μαρκάρετε καλά του Μιχάλα Κάκου. Εγώ θα πω. Εγώ επειδή του ξέρω και του δύο, ναι. Θα πω 50-50. Α, είναι τόσο αμφίροπο. Ναι, ναι, είναι 50-50. Δηλαδή είναι από τις καλές σειρές, ας πούμε. Είναι πραγματικά θέμα ημέρας δηλαδή, για το ποιος θα περάσει. Mm. Παρακάμπτω το αλκοολικό αστέρα Chicago Bulls, γιατί θα πούμε τα δικά σας στο τέλος. Και καλά θα πω στο παιχνίδι Real Madrid Slam Dunk. Μεγάλη Real που πληγώθηκε από τους τραυματισμούς των Παπά Ιωάννου και πολύ δώρο θα πω. Αλλά έχει μείνει ο Λουκόπουλος να κρατάει πίσω. Ο Λουκόπουλος, ο Κουσιωρής, ο Καμολίκης. Έχουν μείνει όλοι οι αστέρες, είναι εκεί. Απλά έχουν τραυματίστηκαν και οι X-Factor. Ήτανε δηλαδή για ομάδα για, ναι, ναι. Για να σαρώσει φέτος. Από ό,τι ψηλά, βλέπω να ψηλά, λέτε. Δεν ξέρω ναι. Αν θα έφτανε να σαρώσει, αλλά ψηλά. Ναι. Τώρα αυτοί οι τραυματισμοί δεν ξέρω πόσο θα τους στοιχήσουν, θα το δούμε. Εντάξει, αν είχε όπως λες τόσους καλούς παίκτες, τόσους αστέρες, σημαίνει. Όχι, αστέρες είναι μία ομάδα μόνο. Τόσους καλούς παίκτες. Σημαίνει ότι ναι, ότι είναι μια υποψήφια, δεν ξέρω ακόμα αν θα είναι. Αλλά θεωρητικά και με το ρεκόρ που έχει είναι μια υποψήφια έτσι, για πολύ ψηλά φέτος την D2. Μέχρι τους 16 θα πω εγώ. Συναντιέστε μετά. Ακριβώς. Τα ξέρει όλα. Ελπίζω να μην το έχουν κάνει επίτηδες, να μην έχουν διαλέξει αντίπαλο. Τελευταία αγωνιστική που δεν κατεβήκανε. Η παράδοση τι λέει. Η παράδοση λέει ότι είναι για να σπάει. Άρα η παράδοση είναι μαζί μας. Όχι. Δυστυχώς. Λοιπόν, Los Angeles Fakers undrafted. Εδώ τι έχουμε, νομίζω τους... Εδώ ναι, Fakers ίδια κατηγορία. Προφανώς και μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου είναι αρκετά διαφορετική η ομάδα. Έχουν μείνει βέβαια το παλεύουν εννοείται και είναι ακόμα ψηλά, τελειώσαν ακόμα ψηλά στην κατηγορία. Νομίζω τελειώσαν τέταρτη, κάτι τέτοιο. Ενώ μέχρι να παίξουμε εμείς, μέχρι που έπαιζε και ο Κωνσταντίνου, ήταν πρώτη μαζί με εμάς στη ισοβαθμία. Ξέρω και από undrafted βέβαια, γιατί τους παίξαμε το καλοκαίρι στο Summer League. Άμυνα και τότε ήταν νεανική ομάδα από ό,τι είχα δει εγώ. Ήταν αρκετά νέοι παίχτες. Τρέχανε, ήταν πολύ καλή ομάδα. Τους είχαμε κερδίσει Summer League το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι. Φαβορί. Δεν ξέρω, θα μας πει και ο κύριος Αντωνόπουλος εδώ που ξέρει από undrafted. Θεωρώ ότι οι undrafted θα έχουν κάνει καλή πορεία φέτος. Πιστεύω εύκολα, δύσκολα, θα περάσουν τους Ambles Fakers. Ελάκι μου. Undrafted είναι αυτό που είπες. Άμυνα, άμυνα, άμυνα. Όχι ότι μπροστά τα παιδιά στην επίθεση δεν είναι καλή, αλλά το μεγάλο τους όπλο είναι η άμυνα. Και σε αυτό το ζευγάρι θα επιβεβαιωθεί το ότι είχαμε το δυσκολότερο όμιλο της κατηγορίας. Νομίζω ότι ήταν οι καλύτερες, είχαμε αρκετές καλές ομάδες. Οπότε και σε αυτό το ζευγάρι θα πάω με την ομάδα που προέρχεται από τον όμιλό μας και θεωρώ πως οι undrafted εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση και να ανέβουν κατηγορία. Ωραία. Εγώ να πω απλά, παιδιά, πέρσι ότι στα play-off οι undrafted κερδίζουν το πρώτο παιχνίδι με τους ESDA 18-19, νομίζω πόντους, κάπου εκεί, και μείναν έξω. Όχι, μείναν έξω. Ομάδα αυτοκτονική, δηλαδή. Μείναν έξω εδώ από τον κύριο, μείναν έξω. Στο δεύτερο παιχνίδι. Επειδή ήταν ο κύριος. Ναι. Λοιπόν. Εφάμιλο του 1-6. Λοιπόν, ένα τέτοιο, ναι, λοιπόν. Westside, διπλεχανάδες. Για Westside έχω δει ότι έχουν πάρα πολύ καλό shoot από την περιφέρεια. Δηλαδή έχω δει ότι κάνουν πολλές προσπάθειες, αλλά έχω δει επίσης ότι το παλεύουν, σουτάρουν πολύ καλά σαν ομάδα. Οπότε τέτοιες ομάδες είναι ότι άμα τους πετύχεις τη μέρα τους, θα σε ματώσουν. Τώρα για την Πλεχανάδες έχω δει δύο παίχτες που έχω ξεχωρίσει. Δημαράς λέγεται ο ένας, ο άλλος δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια πώς λέγεται. Αυτοί είναι κατά κύριο λόγο οι δύο καλοί παίχτες. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί, πιστεύω, το ποιος θα περάσει. Δίνω περισσότερο σε Westside, αλλά πιστεύω ότι αν είναι και στη μέρα τους, θα περάσουν στην επόμενη φάση.
Ο άλλος ο παίκτης είναι ο Σαμονάς. Μπράβο, θυμάμαι από ναι. Από μέσω οροπόντων 20,4 πόντων. Είδα ότι έχει δύο ένα... καλούς έτσι σκόρερ. Ναι. Εντάξει, αυτές οι ομάδες είναι ψηλοβατές βέβαια. Μέχρι δύο μεγάλους σκόρερ είναι ψηλοβατές. Δηλαδή, αν εφαρμόζει μια καλή άμυνα πάνω τους. Εντάξει, κάτι παράδει, μπορεί να γίνει. Πόσους να έχουν. Δεν είναι η Ευρωλίγκα, development 2 είναι. Εσύ που δεν μπορεί να στηθεί. Να είναι όλη η ομάδα. Να στηθεί μια ομάδα από το 0 και σε 6 χρόνια ναι. να είναι στην ελίτ. Ναι. Και να το πάρει κιόλας. Εντάξει. Κύπελο πρωτάθλημα. Okay. Summer League. Εγώ να πω απλά, δίνουμε ένα χειροκρότημα στις ομάδες που ήρθαν από το rebound, γιατί έχουν κάνει η πλειοψηφία αυτών των ομάδων. Έχουν εξαιρετική παρουσία στα πρωταθλήματα τα οποία λαμβάνουν. Απλά το τονίζω σαν, σαν κρατούμενο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Los Labriniers, Ανακασιακός. Είναι... Ανακασιακός Los Labriniers. Είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι στα play-off. Ο Ανακασιακός πλέον νέο πρόσωπο, έτσι. Άκουσέ με. Έλα, το 2016 ναι, έπαιζα στο Λοκρό Αταλάντης. Ναι. Αλφα τοπικό τότε. Το χωριό είναι αυτό. Ναι, Αταλάντη. Οι Λιβανάτες είναι κοντά. Δίπλα, δίπλα. 5-6 χιλιομετράκια. Στο βουνό, λοιπόν, πάνω, και ήμουν συμπαίκτης, τότε εγώ ήμουν 18 χρονών, πιτσιρικάς. Καμία σχέση με τώρα, ήμουν πιο μαζεμένος. Ναι, αγόρι μου, ναι. Μετά άνοιξα, γιατί ναι. εντάξει, γυμνασία. Κυνηγάγανε και όλο το χωριό σε κυνηγάγανε. Καταλαβαίνεις ναι, τώρα. Ναι. Λοιπόν. Και ήμουν στην ίδια ομάδα με Γιάννη Κονδύλη, στο πεντάρι τότε, στο πέντε ο Γιάννης ο Κονδύλης, και με Αντρέας Μάγκιν. Και βλέπω μετά τα Χριστούγεννα, Αντρέας Μάγκιν στον Ανακασιακό, Γιάννης Κονδύλης, Los Labriniers. Πολύ αγαπημένοι αυτοί οι δύο τότε, πρέπει να κάνουν ακόμα παρέα. Και έτυχε τώρα πως έκατσε να αναμετρηθούν αυτοί οι δύο μαζί. Και είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι γιατί ήταν και οι δύο εξαιρετικοί παίκτες. Και εκείνη τη χρονιά ανεβήκαμε και γάμα εθνική. Ο Κονδύλης έφυγε, ο Σμάγκιν έμεινε στο Λοκρό. Ναι. Τρομεροί παίκτες. Καταπληκτικό κορμί ο Σμάγκιν. Και νομίζω ότι είχε αλλάξει και τον Ανακασιακό 100%. Αν και εντάξει είχε πάντα ένα θέμα με τα πόδια του δυστυχώς, γιατί αυτός ο παίκτης τώρα πάνω από 2 μέτρα, πλάτες, σουτ. Καλό vision, ήταν τρομερό, θα ήταν τρομερός παίχτης. Το πανό το έχεις δει. Το πανό. Ποιο πανό? Που τε κρεμάνε. Όχι. Όχι, δεν το έχω δει. Δεν έχεις το πανό. Δεν έχω δει αγώνα τους. Όχι, ρε. 20 μέτρα πανό. Όντως. Ναι, ρε. Βλέ, άσπινα κασιακός. Έχουνε τέτοια. Ναι, ρε. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Και με Los Labriniers έπαιξα με τον Κονδύλη στο match τώρα του δεύτερου γύρου που χάσαμε. Πρέπει να φάγαμε γύρω στους 20 πόντους. Εμείς. Μου έβαλε ένα καταπληκτικό τρίποντο. Του έκανα κεφάλι ο διαιτητής, δεν έδωσε τίποτα ευτυχώς. Του έκανε κεφάλι του Γιάννη του Κονδύλη, μετά μου έκανε μορφασμούς και χαρακτηρισμούς. Είναι το αγαπημένο μου μάτς. Τι βλέπουμε. Ανακασιακό είδα μετά όταν πήγε και ο Σμάγκιν στην ομάδα. Εντάξει, ψηλή ομάδα οι Λαμπρινίες που τους είχαμε και στον Όμιλο. Τους είχαμε κερδίσει για 23, μας κερδίσαν για 20. Δεν ξέρω, να ακούσω και τον κύριο Αντωνόπουλο και θα σου πω. Ελάκι μου. Ανακασιακός ήταν η ήττα που κάναμε και τελείωσε όλη η προσπάθεια για την πρώτη θέση. Τρομερή μεταγραφή Σμάγκιν, τρομερή. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός φέτος, βγάζω πάντα έξω προμποράπτορς, ο οποίος έχει δυσκολέψει όλη τη front line του Αστέρα. Όλοι. Έκανε ό,τι ήθελε. Αν και το βαρύ πυροβολικό μας ο Σωτήρης ήταν, έπαιζε μεθυσμένος, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Εξού και το όνομα. Ακριβώς. Ναι, ήταν τρομερή μεταγραφή ο Σμάγκιν. Είναι. Τα παιδιά τα κερδίσαμε στο πρώτο γύρο σχετικά εύκολα. Αλλά στο δεύτερο γύρο με την προσθήκη του ψηλού μας κέρδισαν. Και θεωρώ πως είναι το φαβορί στο ζευγάρι αυτό. Πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και θα είναι 51-49. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το φαβορί, αλλά λόγω δύναμης και λόγω μεταγραφής θεωρώ ότι έχουν ένα μικρό προβάδισμα. Ωραία, και κλείνουμε πρωτού πάμε στα δικά σας παιχνίδια. Flint Tropics με Boom Shakalaka. Τώρα, Flint Tropics έχω δει ότι εντάξει, είναι πολύ καλή ομάδα. Ψηλά κορμιά. Ναι. Είναι δύο-τρεις παίχτες δηλαδή που... Πολύ καλή ομάδα. Που κόβουν και ράβουν. Πολύ καλή ομάδα. Τώρα από Boom Shakalaka έχω δει τον έναν που μου άρεσε, τον Μπούρμπουλα, νομίζω κάπως έτσι. Γιάννης, ναι. Μου άρεσε πολύ. Πολύ καλός. Ωραίος σκόρερ. Ναι. Πιστεύω ότι. Δεν έχουν τα κορμιά τους όμως. Πιστεύω, ναι, ότι Flint Tropics έχουν πλουραλισμό.
Και πιστεύω ότι σχετικά και εύκολα θα το πω ότι θα την πάρουν για την πρόκριση. Γιατί εντάξει, πόσα να κάνει για αυτό ο Μπούρμπουλες. Καλό σκόρερ, αλλά εδώ μιλάμε για σοβαρή άμυνα Φιλιντρόπικς. Είναι πολύ καλή αρκετά ομάδα. Καλή άμυνα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Είναι καλή στους εθέρες. Είναι... Νομίζω και θα τολμήσω να πω και από τα φαβορί. Και από τα φαβορί, γενικά. Flint Tropics, αν ακούτε αυτή τη στιγμή, δεν θα πάρετε πρωτάθλημα φέτος. Ναι, ισχύει. Νομίζω είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα της κατηγορίας. Ναι, είναι πολύ καλή ομάδα, παιδιά. Είναι πολύ καλή ομάδα. Στις καρδιές μας είναι τα βουνά, όμως. Πάντα. Λοιπόν, και ο λόγος που ήρθατε εδώ ήταν για να μιλήσετε για τις ομάδες σας και ήρθε αυτή η ώρα. Λοιπόν, τι γίνεται με τα βουνά φέτος, κύριε Χόντο, τι αλλάξαμε. Κοίτα να δεις. Εντάξει, ξεκινάω έτσι και θα νομίζω ότι το έχω πιστέψει. Αλλά πιστεύω ότι ο Γεωργίου. Δεν είναι κακό να το πιστεύουμε. Ναι, οκ, okay, σωστό. Ο Γεωργίου. Εντάξει, ας μην πω. Ναι. Α, στους 5 καλύτερους παίχτες όμως κατηγορίας είναι 100%. Και είναι και ψηλά δηλαδή στην πεντάδα. Ήταν ένας παίχτης. Ήταν. Είναι ακόμα ένας παίχτης, απλά έχει κάποια προβληματάκια και δεν μπορεί να έρθει. Είχε τα πάντα. Είχε πολύ καλό σκορ, είχε καλό σουτ έξω από τα 6,75 παρόλο που δεν σούταρε πολύ. Καταρχήν να πούμε το ζευγάρι είναι βουνά, Black Mapa. Black Mapa, περιμένω να ακούσω τον κύριο Αντωνόπουλο, όπως και εγώ θα του δώσω τις γνώσεις μου. Άλλος Αντωνόπουλος. Για Chicago Hulks, ναι. Άλλος Αντωνόπουλος. Σε ένα summer πρέπει να κατεβείτε εσείς όλοι, Αντωνόπουλοι. Φτιάχνω ομάδα, σίγουρα. Άνετα, άνετα, άνετα. Ναι. Αλλάξαμε πολύ το στυλ παιχνιδιού μας. Είπαμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα. Έχουμε καλούς αμυντικούς, ειδικά στα guard. Δηλαδή, ό,τι μάτς έχουμε προσπαθήσει να γυρίσουμε, έχουμε γυρίσει κυρίως από την άμυνα στα γκάρντ βγήκε, του Κωνσταντίνου και του Ράλι. Τρομερή άμυνα. Πήραμε επίσης το καλοκαίρι έναν πολύ καλό παίχτη, τον Μπούτσικα, ο οποίος είναι τρομερός στα rebound. Δηλαδή, δεν του φαίνεται σωματικά, επειδή είναι κοντούλης, αλλά είναι τρομερός, έχει γύρω στα 10, νομίζω, μέσο όρο. Εντάξει, όσο είχαμε τον Γεωργίου, βέβαια δεν το χρειαζόμασταν αυτό, γιατί οι αριθμοί του ήταν τρομεροί. 20-22 πόντους μέσο όρο και 15 rebound. Γίναμε πολύ πιο ομαδικοί. Εντάξει, πλαισιώναμε τον Γεωργίου περισσότερο. Μας βγήκε πάρα πολύ αυτό. Τον βοηθούσαμε και μας βοηθούσε πολύ. Και όσο ερχόντουσαν οι νίκες, είχαμε και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και πήραμε όλες αυτές τις νίκες που κάναμε φέτος. Σίγουρα καμία σχέση με πέρσι. Ακόμα και στα πρώτα παιχνίδια του Γεωργίου, μέχρι να έρθει, δεν ήμασταν το ίδιο καλοί. Σίγουρα και ο Γκρέκος μας βοήθησε στους ψηλούς πάρα πολύ. Όταν έφυγε ο Γεωργίου, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε λίγο το στυλ μας. Εντάξει, κάναμε τρεις ήττες στο δεύτερο γύρο χωρίς το Γεωργίου. Εντάξει, καλά ήταν, περίμενα χειρότερα. Θα έρθει. Σίγουρα με Black Mapa, ναι. Ωραία, και τι δίνουμε τώρα στο ζευγάρι αυτό. Με όλη την αντικειμενικότητα που μπορεί αυτά να έχει. Τώρα δεν τα ρωτάμε. Όχι, θα το πει. Θα το πει. Α, μπράβο. Θα το πει. Περιμένω τον κύριο Αντωνόπουλο να μου πει τι εστί Black Mapa. Γιατί εμείς παρακολουθούσαμε trailers περισσότερο. Γιατί έτυχε να ξέρουμε και τον ένα το παιδί, πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα. Όχι το βλάχο του Μπελεκάνο, τον άλλον καλό. Ο Παπαδόπουλος. Μπράβο, ένας που έχει Μοϊκάνο, νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι φίλος ενός φίλου μου. Και έτσι είχαμε δει σε έναν αγώνα όταν είχαν πρωτομπεί στο πρωτάθλημα. Ο οποίος παιδιά έφυγε από το κλειστό, έκατσε στην ίδια θέση 2 ώρες. Στην ίδια θέση. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κατέβηκε και ο βλάχος στον αγώνα. Δηλαδή το είχαν τόσο σίγουρο ότι θα κερδίσουν. Εντάξει, αν το παιδί προφανώς δεν ξέρουμε γιατί κατέβηκε. Στον αγώνα. Όχι βλάχος. Ο Πελεκάνος. Ο βλάχος έπαιζε. Ένας δεν έπαιζε από τους καλούς. Πάντως ο Παπαδόπουλος, ο βλάχος, ο Γεωργούτζος. Ο Πελεκάνος δεν ήταν. Σταυριανάκης και αυτοί. Μπράβο, αυτός που έγραφε στο YouTube στα σχόλια. Ο Πελεκάνος. Που μου λέει ο Αντωνίου. Όχι, που μου λέει ο πρώτος σκόρερ. Ο Πελεκάνος. Που λέει ο Πελεκάνος. Και μπαίνει ο Πελεκάνος. Ναι, ναι, όχι, ο βλάχος έπαιζε, τον θυμάμαι. Γενικότερα δεν κατέβαινε το παιδί σε πολλούς αγώνες. Ναι, αλλά όπου κατέβηκε, είδα ότι το παιδί εντάξει, τη μυρίζει. Πολύ καλά την μπάλα. Προφανώς όχι ότι ήταν εύκολο. Προφανώς επειδή αυτός γενικά λείπει, προφανώς κάτι έχει. Δηλαδή, αν μπορούσε να κατέβασμε και δεν κατέβηκε, εντάξει, δεν νομίζω να το έκανε αυτό. Ωραία. Φαβόρι, ποιος είναι εδώ. Κοίτα να δει, τελείωσε αντικειμενικά. Τελείω πάντα, ναι. Πάντα, μπράβο, ευχαριστώ κύριε Αντωνόπουλη. Αν παίξουμε όπως παίζουμε. Αν είμαστε καλοί στην άμυνα και μπούμε από την αρχή έτσι καλά αμυντικά και εντάξει, όσο βρίσκουμε και ρυθμό από την άμυνα επιθετικά, εντάξει, ρολάρει η ομάδα. Αν έρθει και ο Γεωργίου, πιστεύω ότι τον πρώτο γύρο τον έχουμε. Okay. Δεν θέλω να λέω πολλά, αλλά πιστεύω ότι. Έχεις δει καθόλου μάπα, καθόλου. Όχι, γιατί δεν πίστευσα ποτέ. Βλέπαμε μόνο trailers. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κολοκυθά, αγόρι μου. Μπράβο σου, γιατί το είδα το match. Ήθελα να έρθω με τον αρχηγό της ομάδας στο ράλι, στο γήπεδο, αλλά δεν έκατσε γιατί είχε παραφάει γαρίδες και τα σχετικά 25η.
Μεγάλο τρίποντο από τη γωνία. Πιο μεγάλο τρίποντο από τη γωνία. Πιο μεγάλο και από το σούτ το τελευταίο θα πω εγώ. Μ' άρεσε το δεξί drive και εκτός ισορροπίας. Αλλά ο Κολοκυθάς στο τέταρτο δεκάλεπτο δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Πραγματικά. Ο τύπος καθάρισε το μάτς μόνος του. Καλή επιτυχία στους Black Mappa. Αλλά δεν θα σας είναι εύκολο καθόλου. Ερχόμαστε πεινασμένοι για διάκριση. Λοιπόν, και κλείνουμε αυτό το πανέμορφο podcast. Με το ζευγάρι Αλκοολικός Αστέρας Chicago Hulks. Να συμπληρώσω κάτι λίγο για το προηγούμενο. Ό,τι θες, ό,τι θες. Με σένα κλείνουμε. Black Mappa είναι το παιχνίδι που έχει βάλει το αδιανόητο τρίποντο ο Σταύρος. Παπασπύρος. Ναι. Λοιπόν, εγώ το μεταδίδω το παιχνίδι. Α, κάτσε. Παπασπύρος τον αλκοολικό, λέτε. Γιατί έτσι όπως μου το είπες, θα έλεγε ευτυχώς που είναι δύο τα ματς. Ναι. Γιατί άμα έχουν βάλει καταπληκτικό τρίποντο την Black Mappa και θα μου κάνα τέτοιο. Έχω δει Black Mappa. έχω κάνει ένα παιχνίδι παιδιών. Το έχω μεταδώσει. Είναι αυτό που λέω. Οπότε θα μιλήσει ο κύριος. Ωραία, ωραία. Όσο εύκολα τους είχαμε κερδίσει τα παιδιά στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο γύρο, τόσο μας έβγαλαν το λάδι στο δεύτερο παιχνίδι που χρειάστηκε αυτό το. Τρελό, δεν θυμάμαι και εγώ τι είχες πει στην περιγραφή, το τρίποδο του Σταύρου. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι αδιάφορο, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Μας δυσκόλεψαν όσο δεν πήγαινε. Η αλήθεια είναι πως περίμενα τους τρέιλερς. Θεωρητικά όλοι. Οπότε θα δώσω με όλο το σεβασμό στα παιδιά, θα δώσω φαβορίτα τα βουνά. Ναι. Στο παιχνίδι του, στο ζευγάρι αυτό, ναι. Ωραία. Για να τους συναντήσουμε και λίγο παρακάτω. Στο παιχνίδι μας. Άποψη για το Chicago Hulks. Έχουμε άποψη, έχουμε κάνει ένα κάτι σαν scouting. Νομίζω πως θα εξαρτηθεί από το πώς θα είμαστε εμείς. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι με βάση τον πρώτο γύρο ήμασταν εκπληκτική. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κάνει την καλύτερη μας χρονιά γενικά από όταν έχει φτιαχτεί η ομάδα. Με ωραίο μπάσκετ, γρήγορο μπάσκετ. Βέβαια είμαστε ικανοί και για το χειρότερο. Εντάξει, γιατί ο δεύτερος γύρος ήταν παροδία. Ήταν παροδία για εμάς. Άσχετο αν ήρθαν κάποιες νίκες, ήρθαν με τρόπο όπως αυτόν με τους Black Mappa. Με κάτι τρίποντα περίεργα. Εντάξει, μες στο μπάσκετ είναι γι' αυτό. Μες στο μπάσκετ είναι, σίγουρα. Αλλά επειδή νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από το πώς θα είμαστε εμείς. Νομίζω από αυτό θα εξαρτηθεί το ζευγάρι αυτό. Θα είμαστε κομπλέ, εκτός από τον Παπακοσταντίνου, ο οποίος σίγουρα θα απουσιάσει από το πρώτο παιχνίδι. Και αν όλα πάνε καλά στο πρώτο παιχνίδι, θα απουσιάσει λογικά και από το δεύτερο. Να διαφυλάξει λίγο το τραυματισμό που έχει. Χρωστάω ένα καλό παιχνίδι. Το χρωστάω σίγουρα ένα μήνα, γιατί έχω ένα μήνα να παίξω. Είμαι εκτός ένα μήνα. Χρωστάω ένα καλό παιχνίδι. Θα το κάνω γιατί πρέπει να ανέβουμε. Είναι ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας. Ότι πρέπει να ανέβουμε γιατί θεωρούμε ότι δεν είμαστε για την D2. Γι' αυτό και μόνο. Και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο έρθει είναι ευπρόσδεκτο. Μία παρένθεση πάντως για Hulks, Chicago. Παπαγιάννης κυρίως. Μια άμυνα καλή στον Παπαγιάννη, ο οποίος είναι ψηλό παιδί, γυμνασμένο, τρέχει, σουτάρει. Το έχουμε προσέξει. Ναι, είναι εντάξει, καλός παίχτης. Θέλει αυτός κυρίως μια προσοχή. Και από εκεί και πέρα, αν κλείσετε καλά τον Παπαγιάννη, δεν θα έχετε και ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο Πίτσιλος να είναι καλά. Παίζουνε ζώνη. Μόνο ζώνη. Αμάν. Οπότε πες στον Παπασπύρο, οι πασούλες μέσα θα δυσκολευτούν. Εντάξει, να πω και εγώ κάτι. Μέσα για να βγει έξω την μπάλα βάλει. Θα είμαι στο πλάι του και θα τη δώσει μέσα. Να πω και εγώ κάτι στους Σικάγο, μη παίξετε ζώνη. Αυτό. Ή παίξετε προσαρμογή. Αυτά του Ματέο. Ναι, γιατί από ό,τι ακούω. Προσαρμογή πού? Να πούμε και ένα καλό για τον αλκοολικό, ότι είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο μέσο όρο πόντων στην κατηγορία. Οπότε έτσι νομίζω ότι πρέπει να βγήκατε πρώτοι. Ισχύει. Στο μέσο όρο πόντων βγήκατε πρώτοι. Οπότε ναι, κάπως προέρχονται αυτοί οι πόντοι. Οπότε Hulks, προσέξτε λίγο κι εσείς, γιατί ο Αντωνόπουλος έχει να παίξει ένα μήνα και θα είναι 45. Εκεί θα τον βρείτε, άμα ψάξετε. Σέρνομαι. Λοιπόν, φαβορί, το νούμερο ένα φαβορί της κατηγορίας. Επειδή τους έχω δει, εντάξει.
Πιστεύω ότι αν είναι σοβαρή αλκοολικός. Και προσέξει τον Παπαγιάννη. Όχι, όχι, φαβορή για πρωτάθλημα. Γιατί δεν με ρώτησες για το τέτοιο. Ίδρωσα. Πάμε, πάμε. Ωραίο. Φαβορή για το πρωτάθλημα. Μπορώ να πω δύο. Πες, άντε. Πιστεύω ότι αν είναι όλοι οι Προμποράπτορς, ένα. Και Ρεμάλ Μάντριντ. Ελαγγύη. Συμφωνώ απόλυτα στους Πρόμπο. Θα διαφωνήσω με Ρεμάλ γιατί θα αποκλειστούν στην επόμενη φάση. Αυτό. Okay. Και για μένα το... Πώς το ξέχασα εγώ αυτό. Και για μένα το φαβορί νομίζω πως είναι η Πρόμπο. Γιατί είναι αυτό που είπα, είναι ομάδα. Okay, λοιπόν, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήσασταν εδώ. Ζητώ συγγνώμη από κάποιες ομάδες, οποίες δεν ήξερα και πολλά πράγματα. Αλλά κερδίστε όλες τον επόμενο γύρο, αυτό για να σας ξαναδούμε πιο καλά. Και να τα ξαναπούμε στην επόμενη φάση. Να έρθουμε πιο διαβασμένοι. Στο Final Four θα είμαστε διαβασμένοι. Θα είμαστε διαβασμένοι, όχι ότι θα είμαστε, αλλά κατάλαβες το. Του Βερολίνου. Εντάξει, θα τα αφήσω με αυτά. Σαν ολιώσια. Ναι, λοιπόν, να τα απολαύσετε πραγματικά, να τα χαρείτε, γιατί αυτό έχει σημασία. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ναι, παιδιά. Χωρίς κανένα τραυματισμό. Μπράβο. Και όλα, και όλα στο όριο, όλα στο όριο. Μην τσακώνεστε μεταξύ σας. Όλα σακωθούμε, ρε παιδί μου, αλλά στο όριο, εντάξει, θέλει και λίγο ένταση, ναι, για μπάσκετ μιλάμε, αλλά στο όριο, εντάξει, για μπάσκετ μιλάμε. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε έτσι για κλείσιμο. Και το κλείνεις εσύ, Χοντό, εσύ κλείνεις, έλα. Κοίτα να δεις. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα κάνω αποφώνηση, ναι. Θα πω και το τραγούδι. Πες το τραγούδι, πες το τραγούδι, παρακαλώ. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να γίνει ένα πολύ όμορφο, έτσι, να γίνουν πολύ όμορφα τα playoffs. Να βρεθούν τα βουνά όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί είναι μια ομάδα που το αξίζει πραγματικά. Είναι συγκινητική η προσπάθεια και των για βουνών. Εκεί έχω κάποιες αμφιβολίες. Όπα. Δεν μπορώ να κάνω αποφώνηση, με τάραξε τώρα. Πες. Εύχομαι και στο φίλο μου τον Αντωνόπουλο να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Να επαναληφθεί πάλι 1η Απρίλη του 23. Αν ποτέ βρεθούμε κάπου. Σαν ψέμα. Σαν ψέμα ήταν πραγματικά. Σας ευχαριστούμε όλους. Τα λέμε στο επόμενο podcast με τον αγαπητό Αντώνη Τρούπη. Γεια χαρά, παιδιά.